Λεωνίδα νίκη σήμερα την ομάδα στο τοπικό ντέρμπι του Μαλεβιζίου με 2-0. Θα θέλαμε να μας πεις την άποψή σου για το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε να παίξουμε μια από τις πιο ποιοτικές νομίζω ομάδες της κατηγορίας. Κατά διαστήματα παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας ειδικά στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω η ομάδα του Αγίου Δημητρίου το ισορρόπησε το παιχνίδι. Πιεστήκαμε αρκετά. Νομίζω όμως ότι θα έπρεπε λίγο πιο νωρίς να το τελειώσουμε το παιχνίδι με μια φάση που μας έτυχε για γκολ, το οποίο την έβγαλε ο αντίπαλος στη γραμμή. Νομίζω στις γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος στα παιδιά και την προσπάθεια που κάνουν όλη τη χρονιά και όχι μόνο τώρα. Και θέλω να δώσω εδώ στον συνάδελφο τα συγχαρητήριά μου με την ομάδα του και καλή συνέχεια. Σε γενικές γραμμές τώρα τελειώνει το πρωτάθλημα, έχει μείνει μία αγωνιστική. Κρίνεις ότι ήταν επιτυχημένη πορεία για τους νέους Αλμυρού πρώτη χρονιά στην Α2? Κοιτάξτε, επειδή εμείς είμαστε μια αναπτυξιακή ομάδα η οποία δουλεύει χωρίς να κοιτάει τόσο πολύ το αποτέλεσμα, νομίζω ότι με την πάροδο του χρόνου βελτιωθήκαμε πάρα πολύ και αν δείτε τώρα στον τρίτο γύρο έχουμε έτσι την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα στον τρίτο γύρο. Και αυτό μας ικανοποιεί πολύ και είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουν τα παιδιά καθημερινά στο γήπεδο. Και αυτό μας χαροποιεί και πάνω απ' όλα ο στόχος που είναι να δούμε κάποια παιδιά στην ομάδα του Αλμυρού, που νομίζω ότι 3-4 παιδιά έχουν όλα τα φόντα να το πραγματοποιήσουν την επόμενη χρονιά.